δεχτεί από τον Κουντάι της. Πέρασε ο Ντεκολό. Νίκησε το. Ανεβαίνει ψηλά ο Βέσελη. Πέρασε ο Γάλλος, εκτέλεσε μετά από τρίπλα. Μέσα και αυτό. Ντουβερίογλου, Γκούντουριτς, ο Χάντερ παραλίγο να κλέψει, ο Ντεκολό συνεχίζει με 7 δευτερόλεπτα, ένα σούτ από μέση απόσταση και ο Ντεκολό... Και αυτή ήταν η απάντηση του Γκούντουριτς, που έχει και τώρα την μπάλα. Ντεκολό ζητάει χαμηλά να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους με τον Πάγκο. Δίπλωσε η άμυνα πάνω του. Εκτέλεσε για τρεις ο Γάλλος. Βίλμπεκιν με τον Ντεκολό απέναντι του. Ο Μπράιαν πάει για να σκρινάρει. Με αλλαγή αντιμετώπισαν οι παίχτες Φενέρ αυτή την κατάσταση. Ανέβηκε και ο Ντουβερίογλου ψηλά να βοηθήσει. Μπράιαν με 4 δευτερόλεπτα. Σουτ για 3 μέσα. Την Παρτολομέο. Σταμάτησε την τρίπλα. Ξανά ο Την Παρτολομέο. Μετά την πάσα του στον Blazer. Τώρα η Μακάμπη έχει 7 δευτερόλεπτα. Ο Την Παρτολομέο θα δοκιμάσει για 3. Περίεργη τροχιά της μπάλας. Στο τέλος έκανε και κάτι ο έτερος κορυφαίος Ντεκολό. Οι δυο τους συνοδεύουν την Φενέρμπαχτσε. Δικαίως αυτή είναι η σημαία της ομάδας στη νίκη. Εκτός και αν ο Χάκετ έχει διαφορετική άποψη. 83-87. Μπράιαντ. Μπροστά του είναι ο Γκούντουριτς, ανέβηκε ο Βίλμπεκιν, ανέβηκε και ο Χάντερ. Ο Μπράιαν πέρασε μόνος του και έφτασε στο lay-up. Δεν με την Μακάμπη πλέον να μην μπορεί να ακολουθήσει. Μπράιαν θα δοκιμάσει ένα σου τριών πόντων, θα βρει στόχο. Μα με την αντιμετώπιση του Ντεκολό, ο οποίος νιώθει πώς μπορεί να τα βάλει με όλη την τζεσεκά. Αλλά ο Χάκετ θα τα αποδίδει, 44. Πάγκος. Πονίτικα. Τόμας. Γκουντάι της και πάλι χαμηλά. Δεύτερο συνεχόμενο. Πενεκ. Ματισεκ. Mislim da bi više trebali loptu reket spuštati domaćini. U bonusu je Fener. Evo tog trenutka. Timan uspio je